στον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Ο κύριος Σταϊκούρας είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, τον ξέρετε. Έχει διατελέσει υπουργός οικονομικών, υπεύθυνος στον τομέα οικονομικών. Κύριε Σταϊκούρα, καλημέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εγώ για την πρόσκληση. Κύριε Σταϊκούρα, θέλω να καταλάβω πώς εκλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία τις δηλώσεις τόσο του κυρίου Σαπέν όσο και του κυρίου Σόιμπλε. Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα είναι σαφές ότι η αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ξεκινάμε από εδώ τα προβλήματα. Όσο καθυστερεί η κυβέρνηση, τόσο διωγγώνεται η πίεση εντός και εκτός χώρας, εντός χώρας από την πραγματική οικονομία και εκτός χώρας από τους εταίρους και δανειστές, προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί. Τώρα που το καράβι της κυβέρνησης συνεπώς μπάζει από παντού νερά και το ενδεχόμενο πολιτικού πνιγμού έχει πολλές πιθανότητες, πολιτικά έντομοι κυβερνώντες αναζητούν πολιτικά σωσίβια εντός και εκτός χώρας. Εμείς, για να μπω στον πυρήνα του ερωτήματός σας, δεκανίκη στην κυβερνητική αναποτελεσματικότητα δεν θα δώσουμε. Συνένωση στην κυβερνητική αποτυχία, ανικανότητα και αλαζονία δεν θα γίνουμε και όπως έχουμε τονίσει, νέα δημοσιονομικά μέτρα δεν θα ψηφίσουμε. Ναι. Αλλά εάν ψηφιστούν από την παρούσα κυβέρνηση, γιατί το ακροτήριο τώρα μου επιστά την προσοχή να μην κυλήσω στο λαϊκισμό, κύριε Σταϊκούρα. Ψηφίζεται η μείωση των συντάξεων και μάλιστα διαβάζω στην είδηση, τη λέμε πολύ ξεκάθαρα εμείς εδώ στον Sky, ότι όπως είπε ο κύριος Σόιμπλε, η υλοποίηση του συνταξιδοτικού δεν πρόκειται να γίνει πριν από το 2020. Άρα, εάν πάμε λοιπόν σε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η απάντηση ποια είναι, κύριε Σταϊκούρα, θα υλοποιεί τις αποφάσεις της κυβερνήσεως Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ναι ή όχι, αν βγει αυτοδύναμη στην εξουσία? Δύο σκέλη στο ερώτημά σας. Πρώτα απ' όλα να δούμε τι θα ψηφίσει η κυβέρνηση. Διότι το ερώτημα που τίθεται δεν είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά είναι στην κυβέρνηση και στους κυβερνητικούς βουλευτές. Θα ψηφίσουν μέτρα για μετά το 18. Προφανώς θα ψηφίσουν από ό,τι φαίνεται. Αλλά ο Υπουργός Οικονομικών 22 Ιανουαρίου του 2017, όχι πριν από πολλούς μήνες, πριν από δύο μήνες, δεσμεύονταν ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Θα ψηφίσουν μείωση του αφορολόγητου. Διότι ο Υπουργός Οικονομίας 22 Ιανουαρίου έλεγε ότι αυτό δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης. Θα ψηφίσουν μείωση συντάξεων, διότι έλεγαν ότι αυτό δεν τίθεται στο τραπέζι. Θα ψηφίσουν δημοσιονομικούς στόχους υψηλούς για μετά το 18, διότι ο κ. Τσίπρας έλεγε ότι αυτοί οι στόχοι δεν βγαίνουν. Άρα το πρώτο ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι στην κυβέρνηση και κυβερνητικούς βουλευτές, αν θα ψηφίσουν αυτά που δεν υποστήριζαν, όχι πριν από μήνες, πριν από δύο μόλις μήνες. Πάω τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Η κάθε συμφωνία δεσμεύει την εκάστοτε μελλοντική κυβέρνηση. Και εμείς το έχουμε πει αυτό σε όλους τους τόνους. Έχει όμως αποδειχθεί κατά το παρελθόν και θα ισχύσει και στο μέλλον επί Νέας Δημοκρατίας εάν ψηφιστεί αυτή η συμφωνία, ότι το κάθε πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής δεν είναι άκαμπτο και ανελαστικό. Διαθέτει βαθμούς ελευθερίας, αλλά αυτοί εξαρτώνται από την αξιοπιστία και την ικανότητα της εκάστοτε κυβέρνησης. Εξηγούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα. Το 2012 είχαμε μια συγκεκριμένη συμφωνία. Καταφέραμε και οι δημοσιονομικοί στόχοι με βάση αυτή τη συμφωνία μετατέθηκαν κατά δύο χρόνια. Το 2014 υπήρχε μια συγκεκριμένη συμφωνία. Καταφέραμε και μειώσαμε συγκεκριμένους φορολογικούς συντελεστές. Για πρώτη και μοναδική φορά μέχρι σήμερα. Να σας θυμίσω το ΦΠΑ στην εστίαση, να σας θυμίσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρέλαιου θέρμανσης, να σας θυμίσω την έκτακτη φορά αλληλεγγύης. Άρα, η εκάστοτε συμφωνία δεσμεύει την εκάστοτε μελλοντική κυβέρνηση, αλλά μπορεί η κυβέρνηση, ανάλογα με την αξιοπιστία της και την ικανότητά της, κυρίως να υλοποιήσει διαδοτικές αλλαγές, να προχωρήσει σε μεταβολή αυτών που έχουν ψηφιστεί. Και άλλωστε, κάθε τρίμηνο έχουμε επικαιροποίηση της αξιολόγησης. Ναι. Και αν καταλαβαίνω καλά, τόσο από τις δηλώσεις. Για ένα ακόμα. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχουν προσθεθεί στο μνημόνιο που ψηφίστηκε, δηλαδή στη συμφωνία που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2015, νέα μέτρα. Δεν έχουμε φτάσει πλέον στα 9 δις και πάμε για νέα μέτρα μετά το 18. Δεν έχει έρθει το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων διάρκειας ενός αιώνα. Αυτό δεν υπήρχε στο τρίτο μνημόνιο. Δεν έχει έρθει ο οριζόντιος και αυτόματος κόφτης. Αυτό δεν υπήρχε στο τρίτο μνημόνιο. Άρα έχουν προσθεθεί εξαιτίας της αναποτελεσματικότητας και της ανικανότητας της κυβέρνησης νέα μέτρα. Που δεν ήταν στο μνημόνιο. Άρα εσείς λέτε το αν είναι αξιόπιστη κυβέρνηση, μπορεί να μην υλοποιήσει ορισμένα από αυτά, επιτυγχάνοντας όμως τους στόχους. Ναι. Ακολουθώντας και εφαρμόζοντας περισσότερες διαδοτικές αλλαγές, να προχωρήσει και σε μεταβολή των δημοσιονομικών στόχων που όλοι συμφωνούν ότι δεν είναι βιώσιμη για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το 18.
Ναι. Συνεπώς εσείς λέτε ότι τα δικά σας αντίμετρα θα έρθουν ακριβώς γιατί με μια αντίληψη σε επίπεδο ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μεταρρυθμίσεων θα επιχειρήσετε ακριβώς να μειώσετε αυτό το βάρος πιθανώς που θα παραλάβετε αν εξελιχθούν τα πράγματα, εάν πάντα υποθετικά και ψηφιστούν αυτά που πρόκειται να ψηφιστούν από την παρούσα κυβέρνηση. Ξεκάθαρος και πάλι. Υλοποιώντας τις διαθεωρητικές αλλαγές που είναι μέσα στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής και τις οποίες από αβελτηρία ή αλλεργία δεν υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση. Έβλεπα προχθές την τελευταία έκθεση του ΟΣΑ. Τα δύο τελευταία χρόνια, σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, έχουμε πέσει στην υλοποίηση διαθεωρητικών αλλαγών κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες. Άρα, η κυβέρνηση δεν υλοποιεί διαθεωρητικές αλλαγές, αυτές θα τις υλοποιήσουμε μπρος στο βαρός, στο πρώτο εξάμηνο. Δεύτερον, θα υλοποιήσουμε τις αποκρατικοποιήσεις που είναι δεσμευμένη η χώρα να κάνει. Και θα ενισχύσουμε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, βοηθώντας το τραπεζικό σύστημα να καθαρίσει το κομμάτι των κόκκινων δανείων. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθούν βαθμοί ελευθερίας ώστε να προχωρήσουμε στην αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση στοχευμένων μειώσεων φόρων, παράλληλα με ισοδύναμα από το σκέλος των δαπανών. Και εξηγούμε για να σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί πάντα από τα παραδείγματα κανένας καταλαβαίνει τι μπορεί να πετύχει. Το 2012, επανέρχομαι σε εκείνη τη χρονιά, είχαμε ψηφίσει και μια σειρά από άλλα δημοσιονομικά μέτρα. Όπως για παράδειγμα, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, την έκτακτη εισφορά των επιχειρήσεων. Αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Είχε ψηφιστεί. Ήταν δέσμευση. Δεν υλοποιήθηκε ποτέ μέχρι και το τέλος του 2014, ούτε έχει υλοποιηθεί σήμερα. Γιατί? Γιατί ακριβώς επιτυγχάναμε τους στόχους και είμαστε αξιόπιστοι. Άρα, ναι, η κάθε συμφωνία δεσμεύει τη χώρα, αλλά είναι στην ιδιοκτησία της κυβέρνησης να πείσει τους εταίρους και δανειστές ότι μπορεί να πετύχει τους ίδιους στόχους με διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό θα κάνουμε. Ναι. Λοιπόν. Θέλω όμως και το πολιτικό σχόλιο το εξής, κύριε Σταϊκούρα, παρακαλώ πολύ. Μας υπενθυμίζει σήμερα στο ρεπορτάζ του στην Καθημερινή ο Γιάννης Παλαιολόγος ότι δύο φορές ζητήθηκε από τον Αντώνη Σαμαρά ως αξιωματική αντιπολίτευση να έρθει να προσυπογράψει αποφάσεις οι οποίες ελαμβάνοντος σε επίπεδο κράτους πια σε σχέση με τους εταίρους μας. Και ο Γιάννης Παλαιολόγος στην εφημερίδα Καθημερινή, ο οποίος και υπενθυμίζει και δημοσιεύεται ήδη και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ότι από τον κύριο Τσίπρα αντιστοίχως ουδέποτε ζητήθηκε να δεσμευτεί έναντι προγράμματος ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ένα σχόλιο θα ήθελα, παρακαλώ, από αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο. Γι' αυτό που μπορώ να σας πω είναι ποια είναι η δική μας θέση ως Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να σχολιάσω τη στάση των εταίρων και δανειστών απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή στην στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε. Αυτό όμως μπορώ να σας πω, γιατί έχω μάθει να λέω τα πράγματα όπως εγώ πιστεύω ότι τα αποκρίνω στην πραγματικότητα, είναι ότι οι εταίροι και δανειστές φέρουν ευθύνη για το πώς φτάσαμε στο τέλος του 2014, φέρουν ευθύνη διότι δεν υλοποίησαν τις δεσμεύσεις τους του 2012 για το χρέος. Και φέρουν ευθύνη γιατί σήκωσαν πάρα πολύ ψηλά τον πύχη των απαιτήσεων στο τέλος του 2014, βλέποντας ότι πιθανόν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Όπως φέρουν όμως τεράστια ευθύνη και σήμερα, διότι θέτουν στόχους για μετά το 2018 που είναι μη ρεαλιστικοί, ή εγείρουν ζητήματα ψήφισης μέτρων για μετά το 2018 που επίσης δεν είναι ρεαλιστικό και το ξέρουν γιατί το ομολογούν για τις ίδιες τους χώρες. Αφήστε δε που έχουν και ένα μερίδιο ευθύνης, διότι οι Ευρωπαίοι εταίροι. Διότι αποδέχτηκαν αυτό το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής που εδράζεται σε υψηλή αύξηση φόρων από το 2015 και στον ασφαλιστικό νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε και ο οποίος βλέπουμε πόσα προβλήματα δημιουργεί. Άρα, οι ευθύνες των εταίρων και δανειστών είναι συγκεκριμένες. Εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε δεσμευτεί για ορισμένα πράγματα και θα τα υλοποιήσουμε. Αξιόπιστοι θα είμαστε. Δύο ερωτήσεις ακόμη και κλείνουμε, κύριε Σταϊκούρα. Αυτή η δήλωση του κυρίου Ντάισερμπλουμ σε τι θέση σας βρίσκει ότι στο Νότο τα φάγαμε στα ποτά και στην ακολασία γενικότερα? Άστοχη και προσβλητική. Συνεπώς, κλείνοντας, κύριε Σταϊκούρα, η Νέα Δημοκρατία αφήνει την κυβέρνηση να βγάλει εκείνη, να φέρει εκείνη το θέμα στη Βουλή και να ψηφίσουν οι 153 αυτά που πρόκειται να ψηφίσουν, έτσι, για να προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση. Σαφέστατα. Άλλωστε, η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για το που φτάσαμε μέχρι σήμερα. Και θα έπρεπε να έχει παραδειγματιστεί από το παρελθόν. Θα έπρεπε να έχει παραδειγματιστεί από την καθυστέρηση του πρώτου εξαμήνου του 2015, που οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο και στους κεφαλαιακούς περιορισμούς που υφίσατε μέχρι σήμερα. Θα έπρεπε να παραδειγματιστεί από την καθυστέρηση της πρώτης αξιολόγησης,
που έφερε το υπερταμείο και τον κόφτη και τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα, και θα έπρεπε να προβληματιστεί και από την εικόνα της πραγματικής οικονομίας σήμερα. Η οικονομία επέστρεψε στην ύφεση, τα ταμιακά διαθέσιμα σκουπίζονται από παντού, η εσωτερική στάση πληρωμών διωγγώνεται, οι ληξιπρόθεσμες φιλίες του δημοσίου αυξάνουν, το οικονομικό κλίμα καταραίει, άρα όλοι οι δείκτες, οι πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας είναι αρνητικοί. Αυτή είναι η ευθύνη που φέρει η κυβέρνηση για την κατάρτιση της χώρας. Άρα η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και του κ. Καμένου, το μόνο που μπορούν να προσφέρουν στον ελληνικό λαό είναι νέα βάρη, μεγαλύτερη ανασφάλεια και βαθύτερη παραχμή. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατόν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφύγει η χώρα τα χειρότερα και να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταϊκούρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.